Πάμε λοιπόν εδώ στην πολιτική μας συζήτηση. Θα δείτε τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία στον νότιο τομέα υποψηφίου. Καλημέρα. Κύριε Κυρανάκη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα ακούσατε συντηρητικό πολύ, κύριε Κυρανάκη. Με έχετε εκπλήξει θετικά. Αρκετά συντηρητικά. Θετικά, οριστικά. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι και ο κύριο Σπίτη θα συμφωνήσει. Ποιο είναι το σωστό. Καλώς τον κύριο Σπίτη. Καλώς ήρθατε στην Ανατολική Αττική, να πούμε κι εσείς. Και επίσης ο κύριο Χριστίδης κοντά μας με το Πασόκ στο νότιο τομέα. Καλημέρα. Έχετε καταπληκτική γραβάτα Πασόκ. Είναι, ναι, είναι πασοκική όντω. Έχω και άλλη μία τέτοια, πιο πράσινη ακόμα. Όσο πλησιάζουμε τι εκλογέ, αν σου όταν φιλοξενούμε Πασόκ, τη φοράω έτσι για να. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο περισσότερο. Λοιπόν, για πάμε, κύριε Κυρανάκη. Συζητάγαμε και πριν με του συναδέλφου. Δεν είναι η καλύτερη σα πάντω, κύριε Κυρανάκη. Δεν είναι καλύτερη. Σα έχω δει με λίγο. Πιο κομψέ. Να του ευχαριστήσει όλου, δεν μπορεί πάντω. Λοιπόν, λέγαμε και πριν εδώ με του συναδέλφου ότι είχε ανέβει ξανά το θέμα των υποκλοπών, κύριε Κυρανάκη. Είδαμε και την αντιπολίτευση να το ανεβάσει αρκετά το θέμα. Όχι αδίκως, υπό την έννοια ότι το ανέβασε ο Πρωθυπουργός. Γιατί στην επικαιρότητα το θέμα είχε εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε. Ούτε και απασχολεί και τους πολίτες, να το πούμε κι αλλιώς. Δηλαδή, στις προτεραιότητες των πολιτών δεν είναι το θέμα των υποκλοπών, είναι άλλα σοβαρά ζητήματα. Όχι ότι είναι, δεν μειώνω τη σοβαρότητα του θέματος, το λέω ως αντίληψη. Λέω λοιπόν, εδώ τι έχει συμβεί τώρα. Εσείς έχετε ξεκάθαρη εικόνα. Σύμφωνα και με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Να τον κατηγορήσουμε για ποιο πράγμα τον Πρωθυπουργό, επειδή ήταν ειλικρινής. Απάντησε ειλικρινά στην ερώτηση της συναδέλφου σας. Ναι. Και νομίζω καλά έκανε. Ναι. Το θέμα των υποκλοπών από την αρχή και ο ίδιος Πρωθυπουργός είπε ότι ήταν ένας εντελώς λάθος χειρισμός. Αποδόθηκαν ευθύνες, η δικαιοσύνη προχωρά την ερευνά της. Τώρα, ένα λεπτό, κύριε Κυρανάκη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ο κύριος Αβουνάκης. Και κακώς παρακολουθήθηκε. Εάν έτσι είναι, δεν είναι εύλογο να ρωτάει η αντιπολίτευση, τότε γιατί επικαλέστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το εθνικό απόρριτο, αν δεν υπήρχε εθνικός λόγος. Ακούστε, όταν έσκασε η όλη ιστορία εκείνο το καλοκαίρι, πριν από ένα χρόνο περίπου, την πρώτη μέρα που ενημερώθηκε, είπε ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός. Έτσι. Ναι, ναι. Το ότι η εισαγγελέας υπέγραψε μία διάταξη η οποία αφορά το εθνικό απόρριτο, όπως έχει κάθε δικαίωμα, διότι στην ΕΕΠ, όπως και σε κάθε υπηρεσία μυστικών υπηρεσιών, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, οι εισαγγελείς είναι αυτοί που κρίνουν, άρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει κατά πόσο εμπίπτει μια παρακολούθηση στο πλαίσιο της εθνικής ασφαλείας ή όχι. Μάλιστα. Δεν το εγκρίνει πολιτικό πρόσωπο. Δεν το εγκρίνει ένας υπουργός, ο οποίος είναι αρμόδιος, ούτε ένας πρωθυπουργός ή αρχηγός κράτους αν είναι αρμόδιος. Το κρίνει, στον κύριο Σπίρτζη. Το κρίνει δικαιοσύνη. Τι λέτε ρωτήθηκε, τώρα, λοιπόν, χθες ο πρωθυπουργός, προχθές, ναι, στον debate ο πρωθυπουργός και απάντησε ειλικρινά. Αν θέλουμε να τον κατηγορήσουμε επειδή ήταν ειλικρινής, ας το κάνουμε. Όχι, δεν λέει. Εγώ προτιμώ έναν πρωθυπουργό που είναι ειλικρινής πάντως και παραδέχεται τα λάθη του, παρά άλλους που λένε ψάχνω για λάθη και δεν βρίσκω. Μάλιστα. Κύριε Σπίρτζη, τι λέτε εσείς, γιατί το έχετε ανεβάσει ξανά το θέμα? Εδώ τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει και κάτι καινούριο ιδιαίτερα, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Τα ξέραμε. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για σκάνδαλο, είναι η πρώτη φορά που μίλησε για σκάνδαλο. Μα στη δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή, αν δεν ήταν σκάνδαλο, θα ήταν. Ναι. Τι παραιτήθηκαν, απεπέφθηκαν άνθρωποι, πήγε στη δικαιοσύνη η υπόθεση. Σκάνδαλο ήταν ούτως ή άλλως, το ξέραμε. Εδώ, ο Πρωθυπουργός, εδώ μιλάμε για πολιτικό σκάνδαλο πλέον. Γιατί έχουν γίνει και άλλες αποκαλύψεις. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουν γίνει αποκαλύψεις από την εφημερίδα των συντακτών πρόσφατα. Και από το Inside Story. Ναι. Έχουμε την επιτροπή, το πόρισμα της Επιτροπής Σπέγκα, που λέει ότι το Predator, η ΑΕΠ και το Μαξίμου ήταν το ίδιο κέντρο. Και έχουμε και την παραδοχή του κυρίου. Ο Μητσοτάκης πώς εμπλέκεται τώρα εδώ? Ο Μητσοτάκης τι πώς εμπλέκεται? Που το Μαξίμου ήταν το ίδιο κέντρο με το Predator. Εδώ βγαίνει ένας πρωθυπουργός και το παίρνει πάνω και λέει: δεν αποτελούσε δημόσιο κίνδυνο ο κ. Σαντουλάκης. Κακώς παρακολουθήθηκε. Μπράβο, έχω αναλάβει τις ευθύνες για τις κακές εξηγήσεις, τις ελλειπείς εξηγήσεις που δόθηκαν. Απομάκρυνε τους συνεργάτες. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Τι άλλο να πει ο πρωθυπουργός? Ο πρωθυπουργός. Να πει: παιδιά, πάω σε κάποιον. Παίρνω το δωματιό μου και εξαφανίζομαι. Ο πρωθυπουργός τι είναι, διακοσμητικός είναι ο ρόλος του? Τι εννοείται? Είναι ο πρίγκιπας Κάρολος που έγινε βασιλιάς. Δεν ήταν ο αρμόδιος για την ΑΕΠ με δικό του νόμο? Το ανέλαβε τις ευθύνες, τι άλλο να κάνει? Πώς ανέλαβε, παραιτήθηκε? Αυτό. Α, πρέπει να παραιτηθεί, λέτε εσείς. Κατά τη στοιχεία, κύριε Σπίτζη. Ο υπεύθυνος. Κατά τη στοιχεία, ευσταθεί το ερώτημα και στην υπόθεση του ανωτάτου δικαστηρίου που καταδίκασε τον κύριο Παπά για παράβαση καθήκοντος. Έκανε ο κύριος Παπάς παράνομες παρακολουθήσεις. Έκανε παράνομες παρακολουθήσεις. Όχι, όχι. Υπάρχει μια δικαστική. Παρακολουθούσε το μισό ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπάς? Ήταν υπεύθυνος για την ΑΕΠ? Όχι. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα
θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, μας είπε για τον κ. Ανδρουλάκη. Θέλει να μας πει για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Εμάς γιατί μας παρακολουθούσαν. Μέσω του πρέτατος. Mm-hmm. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης σας παρακολουθούσε εσάς. Ποιος μας παρακολουθούσε. Η ΠΕΚΑ το λέει. Ότι το Μαξίμου, το Predator και η ΑΕΠ είναι το ίδιο σύστημα. Mm-hmm. Το ίδιο κέντρο. Το Predator, όπως έχουν πει τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζουν, μπορεί να σε παρακολουθεί και από το τσάντ. Άρα πώς αν προκύπτει το πουλήσει κάποιος είναι, το τσάτ. Όχι, το, μπορεί να το έχει και το τσάτ από αλλού. Τώρα, λέω, δεν χρειάζεται να είναι στο Μαξίμου να σε παρακολουθεί. Ναι, αυτό το είχε το τσάτ. Άρα... Το είχε, γιατί έγινε εξαγωγή του Predator. Αυτά έχουν αποκαλυφθεί. Με υπογραφή του κ. Σμιλή. Πού είναι ο κ. Σμιλή σήμερα? Υπεύθυνος του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπέγραψε λοιπόν την εξαγωγή του Predator. Φαντάζομαι ότι το έχει υπολογίσει. Κύριε Σπίτζη, εσείς κάνατε έτοιμα στο ισοζύγιο. Στην ΑΕΠ, κάνατε έτοιμα να παρακολουθήσει από την ΑΕΠ. Βεβαίως. Και ποιο το, η απάντηση ποια ήταν? Ποια απάντηση, αφού δεν το αφήσατε, επικαλέσει το απόρριτο. Και στη Βουλή. Η απάντηση ποια ήταν? Και στη Βουλή για να κουκουλώσετε το σκάνδαλο. Τον δεν πήγατε στην ΑΔΑΕ. Και στην ΑΕΠ. Και στην ΑΔΑΕ. Εσείς και η κυρία Γεροβασίλη κάνατε ένα αίτημα στην ΑΔΑΕ για να δείτε παρακολουθήσει από την ΑΕΠ, σωστά? Και να το ξαναπώ. Βγήκε απάντηση. Στην ΑΔΑΕ. Και στην ΑΕΠ. Όχι, δεν το αφήσατε. Το κουκουλώσατε. Δεν βγήκε απάντηση. Το κουκουλώσατε. Δεν λάβατε αρνητική απάντηση. Το κουκουλώσατε, κύριε Γερμανίδη. Παρενέβησα. Πήρατε απάντηση δική αρνητική. Πλάκα κάνετε. Για να μην σας απαντήσω. Όχι μόνο παρενέβησα. Είπατε να μην σας απαντήσω. Και ο εισαγγελέας του Αεροπάγου είχε παρενέβει. Στην έρευνα που έκανε η ΑΔΑΕ. Για πάμε στον κύριο Χριστίδη να απαντήσει και το θύμα. Τι λέτε, κύριε Χριστίδη? Ο κύριος Χριστίδης δεν είναι θύμα. Το Πασό. Για το Πασό. Ο αρχηγός. Ναι. Εννοείται. Το ίδιο εννοείται. Οι υπουργοί της κυβέρνησής σας γιατί παρακολουθούσαν? Κύριε Σπίρτζη, ο υπουργός εξωτερικών. Εγώ θυμάμαι τη συζήτησή μας. Πού πουλήθηκαν? Που μου λέγατε έχω κάνει αίτημα στην ΑΔΑΕ για να δω να παρακολουθεί. Μα το μπλοκάρατε. Επικαλούμενος αυτό το επιχείρημα ότι Predator και ΑΕΠ είναι το ίδιο κέντρο. Ναι, το μπλοκάρατε. Ναι, όχι, δεν τον μπλοκάρε κανείς. Διότι για τον κύριο Ανδρουλάκη ήρθε η απάντηση και ήταν θετική. Όχι. Για εσάς ήρθε θετική ή αρνητική απάντηση? Λοιπόν, δεν ήρθε καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Ήρθε απάντηση στην ΑΔΑΕ όταν θετική. Το έχει καταθέσει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Το έχει παραδεχθεί στην ο πρόεδρος. Στην Εξεταστική Επιτροπή. Ναι, στην οποία όμως εσείς πρώτος δημοσίευσατε τα πρακτικά. Λοιπόν, η απάντηση που ήρθε για εσάς ήταν θετική. Πάντως, το ήταν θετική αρνητική. Για μην ξαναχανόμαστε το ίδιο κέντρο. Και κουράζουμε τον κόσμο. Ένα είναι το ερώτημα. Μετά τη δήλωση Μητσοτάκη στο debate, τα απάντηση κύριε Χριστίδη, θεωρείτε ότι προκύπτει θέμα άμεσης εμπλοκής, είναι ομολογία του κυρίου Μητσοτάκη, σας παρακολουθούσε? Προφανώς είναι ομολογία. Είναι ομολογία. Και είναι και ομολογία ενός ανθρώπου που ξέρει για ποιο λόγο παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό το οποίο είπε αποδεικνύει όλα τα επιχειρήματα που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο από την πρώτη στιγμή. Ότι υπάρχει ένα οργανωμένο κέντρο το οποίο λειτουργούσε με στόχο να ελέγξει μια σειρά διαδικασιών. Θυμίζω ότι δεν παρακολουθήθηκε μόνο ο κ. Ανδρουλάκης. Παρακολουθήθηκαν δημοσιογράφοι, παρακολουθήθηκαν επιχειρηματίες, παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατού. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και εδώ έρχομαστε και λέμε το αυτονόητο. Υπάρχει σκάνδαλο, το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έχει κάνει 10 μήνες η δικαιοσύνη? Τίποτα. Δεν έχει κληθεί. Αυτό αφορά στη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Λέμε λοιπόν ότι δεν έχει κληθεί. Στη δικαιοσύνη ούτε... που πίνει καφέ έξω από το Μαξίμου. Κύριε Σπίρτζη, επιτρέψτε μου. Τώρα. Αυτό που λοιπόν, λέτε είναι υπερβολή. Κύριε Σπίρτζη, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, 10 μήνες λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Σε αυτούς τους 10 μήνες που δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, κάποια στιγμή θα υπάρξει μια ελευθερία, μια δημοκρατική λειτουργία η οποία θα επιτρέψει στους θεσμούς να κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς μιλήσατε για φυλακίστη, γιατί και το είπε αυτό ο αρχηγός? Θα σας απαντήσω λοιπόν. Διότι για μας προφανώς υπάρχουν ποινικές ευθύνες γύρω από αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν και τους νόμους και το Σύνταγμα. Όλων όσων εμπλέκονται. Αυτό δεν διερευνά η δικαιοσύνη. Δεν ερευνά αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν έχει καλέσει ούτε τις επιχειρηματίες οι οποίοι αποδεδειγμένα έκαναν το εμπόριο του Predator. Το Predator, κύριε Χριστίδη. Να δούμε η ΑΕΠ γιατί παρακολούθησε. Ακόμα χειρότερα. Εάν η ΑΕΠ παρανόμως παρακολούθησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι αν. Η κυβερνητική ανακοίνωση πριν από 9 μήνες λέει ότι παρακολουθείται επισήμως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το επισήμως είναι παράνομα. Και 9 μήνες μετά δεν ξέρουμε εμείς για ποιο λόγο παρακολουθείτε, αλλά έχετε ο κ. Μητσοτάκης στο debate και λέει: εγώ ξέρω. Και δεν είναι εθνικός κίνδυνος ο Ανδρουλάκης. Άρα πρέπει να απαντήσει. Δεν είπε ξέρω, δεν είπε αυτό που λέτε. Λέει, είπε δεν αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Ναι, ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι για τους οποίους παρακολουθείτε ο Νίκος Ανδρουλάκης?
Γιατί τους ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί τους ξέρει κανένας άλλος και γιατί έρχεται και νομοθετεί ότι για να τους μάθει ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια. Δεν μιλάτε τώρα όλα αυτά. Θέλω να πω κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Εμείς λέμε κάτι που είναι αυτονόητο. Θέλουμε να αποδειχτεί ποιος έχει ποινική ευθύνη και είναι αυτονόητο ότι αν αποδειχτεί ότι κάποιος έχει ποινική ευθύνη, αυτός πρέπει να καταλήξει στη φυλακή. Αυτό θα κάνει δικαιοσύνη. Αυτό το τόσο απλό πράγμα δεν διαχωρίζει κανέναν. Πολιτικά εσείς θα ζητήσετε μια εξεταστική επιτροπή μεθαύριο, τι θα κάνετε? Φυσικά, εννοείται. Το έχει πει εδώ, σε αυτό εδώ το στούντιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυρία Κοσιόνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δικιά μας θέση και νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να φοβάται τίποτα, όχι να ψηφίζει παρόν, αλλά θα έπρεπε να υπερψηφίζει οποιαδήποτε συζήτηση η Εξεταστική Επιτροπή για να χυθεί άπλετο φως. Και το βασικό ζήτημα είναι εδώ ότι πρέπει να συμφωνήσουμε για κάτι ακόμα. Ότι όσο ψηλά κι αν είναι η ευθύνη παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΘΑ, των πολιτικών προσώπων, των επιχειρηματιών κλπ. Αυτός που το έχει κάνει, εφόσον καταδικαστεί, θα μπει στη φυλακή. Είναι τόσο απλό. Και πάντως ο Μητσοτάκης το είπε και στη Βουλή, για να το θυμίσουμε για αυτό τη σειρά των πραγμάτων, επειδή λέτε τώρα ότι βγήκε ο λαγός. Στη Βουλή δεν είχε πει ο Μητσοτάκης ότι εγώ αν το γνώριζα δεν θα το επέτρεπα? Ναι. Υπό αυτή την έννοια δεν αποτελεί εθνικό κίνδυνο? Απλά φαίνεται πολιτικός ότι αρχηγός. Αυτό ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με αυτό το οποίο λέει η εισαγγελέα της ΕΕΠ, ναι, που λέει ότι εγώ υπέγραψα μαζί με άλλους 5. Γιατί είμαστε στην περιοχή του αυτονόητου. Γιατί το γιατί όμως, κύριε Χριστίνη. Να μάθουμε το γιατί αυτό ψάχνουμε. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά δεν θα είχαν αποσαφινιστεί σε έναν μεγαλύτερο, αν όχι μέγιστο βαθμό, εάν στην πρόσκληση που είχε δεχθεί ο κύριος Ανδρουλάκης πήγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου, το πώς θα διαχειριζόταν, κύριε Σπίζη, επειδή χαμογελάτε. Να πω κάτι. Πήγε ο εισαγγελέας του από τη στιγμή που επικαλείται το εθνικό απόρριτο ο κύριος Μητσοτάκης για να διασφαλίσει τις διαδικασίες, για όποιο λόγο θα το εξηγήσει εκείνος όταν το ρωτήσετε. Εάν είχατε πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και είχατε πάρει την ενημέρωση, το τι θα την κάνετε μετά την ενημέρωση ήταν δική σας επιλογή. Πρέπει να σας απαντήσω. Δεν θα ήταν καθαρότερα. Πρέπει να σας απαντήσω. Αυτό, αυτή η διαδικασία που περιγράφεται είναι μια παράνομη διαδικασία. Δεν δικαιούται να μάθει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν του επιτρέπει ο νόμος. Και μάλιστα, προς δικαίωση των θέσεών μας, ήρθε στη συνέχεια ο νόμος που έφερε η Νέα Δημοκρατία και μετά επικύρωσε. Την άρνησή σας. Βεβαίως, ναι, και επικύρωσε. Γιατί και πριν ήταν παράνομο και μετά αυτό το άλλαξε η Νέα Δημοκρατία, ναι, για να μπορεί κάποιος να μάθει, έστω και αν είναι μετά από 3 χρόνια. Άρα και αυτό δεσμευόμαστε να το αλλάξουμε. Πρέπει τότε να αλλάξει, όχι, κακώς. Έπρεπε να γίνεται πιο νωρίς. Θα έλεγε στον κύριο Ανδρουλάκη, αν βγει στη σύνταξη, να τον βάλει σε μια ανεξάρτητη αρχή, όπως έκανε την αντιπρόεδρο του Αρείου Παγού. Λέω, τον κάλεσε. Τι θα παίζουν τα αυλή. Εγώ θα πήγαινα. Εγώ θα πήγαινα. Να σας απαντήσει ο κύριος Γυρανάκη. Και αντιπρόεδρος του Αρείου Παγού, αυτό λέω. Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός δεν είπε, όπως λέτε κύριε Χριστίδη, ότι οι παρακολουθήσεις ήταν παράνομοι. Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, εκ του αποτελέσματος, δεν αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Και δεν έπρεπε να φτιάξει υπό παρακολούθηση. Θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατάληξη τη φράση του κ. Ανδρουλάκης. Θυμίζω ότι παρακολουθήθηκε πριν γίνει πολιτικός αρχηγός. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως εκείνη την περίοδο παρακολουθήθηκε και η έτερη ευρωβουλευτής του Πασόκ, η κυρία Καϊλή. Δεν ισχύει αυτό το πλέον. Από την ΑΕΠ του Βελγίου. Όχι, κάνετε λάθος. Είχαν συνεργασία. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Αυτό θα το απαντήσω μετά όμως. Πάλι θα απαντήσω. Όχι, γιατί δεν ξέρω. Γιατί είναι ψέμα. Θέλω και εγώ να μην ξέρω. Δεν σα διέκοψε. Δεν μα διέκοψε, το σέβομαι. Απλά μετά θα απαντήσω. Γιατί δεν ισχύει αυτό το πλέον, κύριε Ανακτή. Ωραία, κύριε Χριστίδη. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο παρακολουθήθηκαν 2 ευρωβουλευτές του Πασόκ. Και ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Καϊλή. Το συνδέεται? Όχι, λέω τα γεγονότα, λέω. Μπορεί δεν παρακολουθήθηκαν. Μπορεί να συνδέονται. Παρακολουθήθηκαν. Και η μισή Ελλάδα. Αν για την κυρία Καϊλή. Ο Σκάι, παρακολουθόταν ο Σκάι. Κύριε Σπίρτσι, τώρα. Σκάι. Ο διευθυντής Σκάι, εδώ. Εντάξει. Να πάμε πάνω να μα πει. Εσείς τώρα μπερδεύετε. Είναι ο άνθρωπος ειδικός κύριε γυμνός. Σπιρτζή, σας παρακαλώ. Σας άκουσα, θέλω εσείς, να μου πείτε να πω την άποψή μου. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Εσείς το συνδέετε αυτό? Θέλω να κλείσω. Ως γεγονότα τα συνδέετε? Ακούστε. Τι λέτε? Λέω ότι όποιος παρακολουθείτε, ναι, διότι μπορεί να έχει κάποιες επαφές, διότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της παρακολούθησης οπωσδήποτε οδηγεί σε έγκλημα. Θα μπορούσε, ας πούμε, μετά τις επαφές με τους παράγοντες του Κατάρ, η κυρία Καϊλή, να μην είχε βρεθεί κάποια παράνομη πράξη. Τελικά βρέθηκε. Αν δεν είχε βρεθεί, θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη η ΑΕΠ του Βελγίου. Πρέπει να απαντήσω. Δεν έχουμε χρόνο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αυτό που λέει ο κύριος Κυριανάκης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η παρακολούθηση της κυρίας Καϊλή δεν είναι λάθος αυτό. Τα γεγονότα δεν συνέβη ποτέ. Δεν συνέβησαν αυτά που λέει.
Συνέβησαν και άλλα πράγματα όμως. Και είναι, είναι είχαν... άθλιο. Ποιο δεν συνέβη, είναι άθλιο να διασυνδέεται. Δεν είχαν... είχε επαφές με το Κατάρ, η κυρία Καϊλή, η ευρωβουλευτή σας. Όχι, δεν παρακολουθείτε. Δεν πήγε στη φυλακή η ευρωβουλευτή σας μετά από παρακολούθηση. Κάνετε λάθος. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Κάνετε λάθος. Και είναι άθλιο. Αν η Νέα Δημοκρατία να αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει αναλογία στο συγκεκριμένο επίπεδο. Είναι απαράδεκτο, αδιανόητο. Αυτοί που είχαν το Πρέδεδορ, για να πούμε για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη και τις υπόλοιπες, ήταν συμμέτοχη και στο διαγωνισμό των ταυτοτήτων. Μάλιστα. Αυτό έχει αποκαλυφθεί. Και σε πλαστά εικονικά τιμολόγια. Το μπερδεύουμε τον κόσμο όμως πολύ. Όχι, δεν το μπερδεύουμε πολύ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το αν έχουμε ομολογία Μητσοτάκη για κάτι το οποίο καταγγέλλεται. Κύριε Κυριαστάκη, κύριε Στήρζη, κύριε Στήρζη, καλή επιτυχία και στους τρεις. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.